Γεια σου ομορφιές μου και καλώς ήρθατε ξανά σε ένα ακόμα βίντεο σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Και επειδή εσείς μου το ζητάτε, welcome to my channel again, ρε φιλενάδα. Λοιπόν, σήμερα όπως βλέπετε έχουμε και παρέα Princess! 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 Αυτό το παιδί, αυτό το σκυλί να μην θέλει καθόλου τη δημοσιότητα, όμως. Τέλος πάντων, εμείς το θέμα μας. Όπως βλέπετε και στον τίτλο, σήμερα έχουμε ένα σούπερ μάρκετ haul. Ψώνια που έκανα από το Σκλαβενίδη αλλά και από το Lidl. Οπότε, μην ξεχνάτε μέχρι να πέσει το intro να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείτε και στο Instagram. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λέτε λίγο πιο κοντά εγώ στην Princess, γιατί άμα καθόμουν και συνέχιζα και καθόμουν στο πιο χαμηλό καρεκλάκι, θα καθόμουν για ώρες. Θα με έπιανε η μέση μου και δεν θα μπορούσα να σηκωθώ. Οπότε εγώ πλησίασα πιο πολύ το πρινσάκι. Princess! Δεν σε βρε μαμά, θέλω να κοιμηθώ. Τέλος πάντων, πάμε να σας δείξω τα ψώνια αρχικά που έχω κάνει από το Σκλαβενίτη. Θα σας δείξω τα πράγματα τα οποία είναι για την κατάψυξη. Να ανοίξω την κάμερα και σας τα λέω. Με έπιασα το τηλέφωνο μπούρου μπούρου και χρειάστηκε λίγο να τα βάλω στην κατάψυξη. Οπότε τώρα τα έβγαλα γρήγορα από την κατάψυξη. Για να σας δείξω ότι πήρα αυτά εδώ πέρα τα κοτοπουλάκια πανέ. Μας αρέσουν πάρα πολύ εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, όλα τα ψώνια θα δείτε ότι γενικά κάνω πάρα πολλά ψώνια, γιατί είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Όπως καταλαβαίνετε, οι μεγάλες οικογένειες πάνε μια φορά και γίνεται πανικός. Μπορεί να χρειαστεί να πάμε, ξέρω εγώ, μέσα στο μήνα και άλλες δύο φορές. Για συμπληρωματικά τυράκια και ζαμπονάκια και γαλοπούλες, γιατί καταλαβαίνεις ότι τα τοστ πάνε και έρχονται. Τέλος πάντων, πήρα αυτά τα κοτοπουλάκια όπως σας έλεγα. Τα φτιάχνω είτε στο φούρνο είτε στην φριτέζα. Να σου πω την αλήθεια, τη φριτέζα την αποφεύγω γιατί απορροφάει πάρα πολύ λάδι το κοτοπουλάκι, γενικά ό,τι τηγανίζεται. Και καλό είναι να αποφεύγουμε το τηγάνι εδώ στην οικογένεια, για μας πάντα μιλάω. Οπότε τα κάνω συνήθως στο φούρνο. Βάζω και λίγο λαδάκι, βάζω και λίγο θρούμπι, λίγο πιπεράκι, λίγο πάπρικα και γίνονται πεντανόστιμα. Οπότε πάω γρήγορα να τα ξαναβάλω κατάψυξη και έρχομαι. Τα έβαλα στην κατάψυξη, δεν έχω κάποιο άλλο προϊόν να σας δείξω για την κατάψυξη. Οπότε θα ξεκινήσω με τα μωρομάντιλα, τα οποία εμείς τα αγαπάμε ιδιαίτερα εδώ μέσα σε αυτό το σπίτι. Τα χρησιμοποιώ εγώ πιο πολύ όταν βάφουμε, γιατί όταν τελειώνω με το μάτι από σκιές και αυτά, μέχρι να πάω στο επόμενο βήμα να καμουφλέρω την επιδερμίδα μου με foundation, όλο και κάτι πέφτει, οπότε καθαρίζω την περιοχή κάτω από τα μάτια. Και δεύτερον, σαν χρήση που κάνω, είναι ότι σκουπίζω κάθε φορά που μπαίνει το σκυλί μέσα στο σπίτι από έξω, καθαρίζω τα πατουσάκια της. Λοιπόν, επόμενο προϊόν που έχω αγοράσει είναι φυσικά τοστ φέτες κατσέλης. Μας αρέσει πάρα πολύ το σταρένιο. Παρόλα αυτά, εγώ παίρνω και μαράτα, τα οποία είναι σταρένιο με σίκαλη. Δίνει μια απίστευτη γεύση το μαύρο γενικά το ψωμί και είναι και πιο υγιεινό, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Πήρα σφουγγαράκια. Εμείς τουλάχιστον κάθε δύο μήνες αλλάζουμε σφουγγαράκια. Εν τω μεταξύ παίρνω τυχαία τα προϊόντα, να ξέρεις. Πέσανε κάποια, θα με παρεξηγήσει κανένας να πιάσω πρώτα από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, πήρα δίσκους ντε μακιγιάζ από την εταιρεία Σεπτόνα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, τα χρησιμοποιώ αυτά τα μικρά για τη λοσιόν μου κυρίως. Αλλά τώρα επειδή μου τελείωσαν τα μικρά, πήρα αυτά. Θα συνεχίσω με το αφρόλουτρο για τον άντρα μου, La Petite Masserie, νέο αφρόλουτρο 3-1 για σώμα, πρόσωπο και μαλλιά. Μεταλλικά στοιχεία και ξύλο κέδρου. Το άρωμά του είναι, σου θυμίζει. Ξύλο κέδρου, όχι. Σου θυμίζει φρεσκάδα. Είναι αντρίλα. Σου θέλει, ρε παιδί μου, μία αντρίλα. Πήρα δύο. Θα συνεχίσω με σακούλες σκουπιδιών. Με βοηθάει πάρα πολύ, πέρα ότι πετάμε τα σκουπίδια, αλλά κατά καιρούς, επειδή δίνω πάρα πολλά ρούχα σε παιδάκια ή στο χαμόγελο του παιδιού γενικά, πλημμένα, καθαρισμένα, έτοιμα από τα δικά μου τα παιδιά, τα δίνω, οπότε τα βάζω σε σακούλες σκουπιδιών, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη χωρητικότητα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμες για αυτές εδώ πέρα τις δύο τις ανάγκες. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με ζαχαρίτσα, εννοείται καφέ, γλυκά, και γλυκά το τελευταίο καιρό δεν κάνω, αλλά όσο να είναι για τον καφέ χρειάζεται. Λοιπόν, θα συνεχίσω με ένα καινούριο αφρόλουτρο, το οποίο το πήρα πρώτη φορά να το δοκιμάσω από την εταιρεία Palmolive, με ένα φρούτο, αχ, κάτι είναι του δράκου αυτού που... παιδιά, είναι θεϊκό. Αχ,
παιδιά, είναι τελείως φρουτόδης. Σου θυμίζει τα παιδικά σου χρόνια, τσιχλόφουσκα, καρπουζάκι. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Ελπίζω βασικά να μην μου αλλάξει το pH μου, γιατί εμένα, όπως με ξέρετε, παλιά έχω θέμα με το δέρμα μου. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα αρώματα και ξαφνικά εκεί πέρα που κάνω μπάνιο και αναμειγνύεται το νερό με τον αφρό και κάνετε το αφρόλουτρο, ειλικρινά μυρίζει απέσια, απέσια το δέρμα μου. Ελπίζω όμως, επειδή την ξέρω την Palm Olive, ότι δεν μου κάνει πρόβλημα, γι' αυτό και το πήρα. Απαραίτητο, απαραίτητη χλωρίνη για το σπίτι, ειδικά εγώ που έχω και το σκυλί, που σφουγγαρίζω και βάζω μέσα στο κουβά, πέρα από το καθαριστικό, δύο καπάκια, ανάλογα με το σπίτι πάει αυτό, αλλά βάζω για την απολύμανση των πλακών, κακίων μου και γενικά στους χώρους χλωρίνη και όχι μόνο για το σφουγγάρισμα, αλλά χρησιμοποιώ και στην τουαλέτα και μπορεί καμιά φορά σαν τυπάκι, δεν ξέρω αν το ξέρετε, εγώ βάζω μέσα στην τουαλέτα όλη τη νύχτα χλωρίνη, παιδιά, και την επόμενη μέρα που ξυπνάω αστράφει, γυαλίζει, λάμπει, όι με! Ωραία η χλωρίνη. Αρκεί να τη χρησιμοποιείτε πάντα με γαντάκια, γιατί αν έχετε φτιάξει τα νύχια καλή ώρα, σου πετάγεται τουμ, και το έχω, και άσε που καίγεται εκεί γύρω γύρω η περιοχή, έτσι στα επωνύχια. Οπότε γαντάκια. Θα συνεχίσω τώρα με δύο σαμπουάν, τα οποία και αυτά τα πήρα για τον άντρα μου. Αντιπιτηρηδικό σαμπουάν από Ultrex, έχει μέσα ταυρίνη, γιατί θα κάνεις μπάνιο και θα σου έρθει ταυρίνη στο κεφάλι και θα γίνει χαμός. Okay. Σύστημα τριπλής δράσης κατά της πιτηρίδας. Του αρέσει, το πήρα, όλα καλά. Πήρα για την κόρη μου, επειδή είδε αυτή τη στέκα που την είχα πάρει εγώ από το Σελεστίνο. Θα τα δείτε όλα στο vlog που έρχεται. Μην πέφτετε! Λοιπόν, πήρα αυτήν εδώ πέρα τη στέκα, τη λουδάτη. Είναι πάρα πάρα πολύ στη μόδα, παιδιά, οι στέκες. Ειλικρινά, ήρθε πάλι η εποχή της στέκας. Πόσο καιρό έχω να φορέσω στέκα? Και άλλη χλωρίνη εδώ πέρα. Λοιπόν, θα συνεχίσω με σφουγγαράκια για τα πιάτα από την εταιρεία Sanitas. Τυχαίο είναι, δεν είναι χορηγούμενο, να ξέρεις. Λοιπόν, έχω πάρει οδοντόκρεμες. Αλλάζουμε πολύ τακτικά οδοντόκρεμα. Σταμάτα πια! Σταμάτα πια, μωρή! Πήρα για τη μαμά μου ένα καροτέν με δείκτη 30, είναι αντιλιακό λάδι καροτέν που της αρέσει πάρα πάρα πολύ. Πήρα ένα ανταλλακτικό, γιατί έχω τα ψιτ για τα τζάμια, το οποίο είναι διάφανο και δεν το πήρα με κάποια μυρωδιά να σου πω. Δεν το έκανα επίτηδες, απλά το είδα μπροστά μου και το πήρα. Λοιπόν, πήρα δύο Angle Bends μεξικάνικο ρύζι, το οποίο είναι έτοιμο και απλά το ζεσταίνεις στο μικροκυμάτορ και γίνεται φανταστικό. Είναι ελαφρώς πικάντικο. Ελαφρώς. Εγώ το βλέπω ελαφρώς γιατί μου αρέσουν τα πικάντικα. Εσείς μπορείτε να το δείτε, λέω, ότι είναι λίγο πιο πολύ spicy από τα γούστα σας. Εμένα μου αρέσει και με διευκολύνει πάρα πολύ στο γεύμα μου όταν θέλω να συμπεριλαμβάνεται και ρύζι. Θα συνεχίσουμε τώρα με σειρματάκι, το οποίο με διευκολύνει πάρα πολύ όταν τρίβω κάποιες επιφάνειες, όχι με πάρα πολύ δύναμη, γιατί πάει, θα γδαθεί η επιφάνεια και θα έχουμε άλλα μετά. Πήρα Vetex, το οποίο το αγαπάω το Vetex, ειλικρινά. Τα απογειώνει όλα, είναι θεϊκό το Vetex. Λοιπόν, και πάμε σε μια άσχετη κατηγορία τώρα, στο beauty, το οποίο πήγα να δοκιμάσω αυτήν εδώ πέρα την μάσκα από Garnier, καινούρια προέλευση με αλόι και υαλουρονικό. Το είδα πάρα πολύ στο Instagram από μια κοπέλα, την Αργυρό, οπότε επειδή κάνει κάθε Πέμπτη, νομίζω, της μεταμορφώσεως, έτσι το έχει ονομάσει, επειδή γενικά βάζουμε πολλά καλούδια στην πόρη μας και μάσκες, οπότε πήρα αυτήν εδώ πέρα τη μάσκα που την είδα από την Αργυρούλα, να τη δοκιμάσω και εγώ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κοφτό μακαρονάκι από Μαράτα. Πήρα δύο συσκευασίες. Μας αρέσει πάρα πολύ το κοφτό μακαρονάκι, αν και να σου πω την αλήθεια, στον άντρα μου δεν αρέσει. Παρ' όλα αυτά, αρέσει και πάρα πάρα πολύ στα παιδιά μου. Πήρα και άλλα Vetex εδώ πέρα, πήρα και σακούλες τροφίμων, γιατί διευκολύνει πάρα πολύ στα παιδιά που τους δίνω και για το σχολείο, αλλά και για τον άντρα μου όταν δεν έχει κάποιο ταπεράκι. Πήρα φρέσκες πίτες για σουβλάκι, αυτές τις συγκεκριμένες πλέον ότι κατά καιρούς ψήνω εγώ κοτόπουλο στήθος και το κάνουν με σαν σουβλάκι τυλιχτό έτοιμο, αλλά πέρα από αυτό φτιάχνω και έτοιμες πίτσες. Αντί να ανοίγω τώρα ζύμη και να κάνω πίτσες, βάζω αυτά στη λαδόκολα και ακριβώς γεμίζω, κάνω δηλαδή τη γέμιση από πάνω ως πίτσα. Κανονικά, απλά δεν έχω βάση πίτσας, αλλά έχω βάση
πίτα από σουβλάκι. Στη συνέχεια, αγόρασα αυτά εδώ πέρα τα δημητριακά, τα οποία τα βρίσκω μόνο στο Σκλαβενίτη, να σου πω την αλήθεια. Είναι νυφάδες ολικής άλεσης, από ρύζι σιτάρι νυφάδες, με σκούρα σοκολάτα και κομμάτια φράουλα. Είναι παιδιά πεντανόστιμα, είναι η άλλη διάσταση του Flakes, Corn Flakes, της Kellogg's. Λοιπόν, είναι φανταστικά αυτά, τα τρώω και εγώ, τα τρώει και η κόρη μου, τα τρώει και ο γιος μου. Απολαυστικά είναι. Λοιπόν, θα συνεχίσω τώρα με... με λουξάκια, πορτοκαλαδίτσες για τα παιδιά, αλλά και εμένα μου αρέσει κάπου κάπου να πίνω μια πορτοκαλαδίτσα. Λοιπόν, θα συνεχίσω με αυτόν εδώ πέρα τον χυμό, ο οποίος όπως βλέπετε είναι χωρίς συντηρητικά. Τρία φρούτα, πορτοκάλι, μήλο, βερίκοκο από Μαράτα. Το Μαράτα, όσο δεν ξέρετε, είναι η, ουσιαστικά το brand του Σκλαβενίτη. Θα συνεχίσω με Coca-Cola Zero. Πώς είναι έτσι? Νομίζω ότι απλά την άρπαξα. Ναι, zero λέει. Άλλαξε τη συσκευασία, δεν ξέρω. Στην αρχή, να σου πω την αλήθεια, λέω κανονική. Εντωμεταξύ, επειδή έχουμε συνηθίσει με την green και τη zero, εγώ σαν Μαρία δεν μπορώ να πιω κανονική κοκακόλα. Λοιπόν, πήρα χαρτοπετσετούλες γλάρος. Είναι, πιστεύω για μένα, είναι λίγο πιο απορροφητικές από κάθε άλλο brand. Βέβαια, δεν έχω δοκιμάσει και πολλά, αλλά αυτά που έχω χρησιμοποιήσει, έχω να σου πω ότι γλάρο αγαπάω και στη χαρτοπετσέτα αλλά και στο χαρτί υγείας. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ πέρα το σετ γάντι για το φούρνο, γιατί τα άλλα μου καήκανε. Επίσης πήρα αυτό εδώ πέρα, το είχε σε προσφορά, όπως βλέπετε είναι 2-1 παντέμ προβέ για προστασία χρώματος για τα βαμμένα τα μαλλιά. Τα είχε σε προσφορά όπως βλέπετε, ένα και ένα δώρα. Γενικά ο Σκλαβενίτης έχει πάρα πολλές προσφορές. Συνέχεια βλέπεις αυτό το καρτελάκι, ένα και ένα δώρο. Θα συνεχίσω τώρα με αποσμητικά για τον άντρα. Είναι ρολ. Ξέρεις τώρα, λοιπόν, είναι το Nivea. Μετά πήρα για την κόρη μου το conditioner εντατικού καθαρισμού με άργυλο από Elviv. Της άρεσε πάρα πολύ, εντωμεταξύ το άρωμα, παιδιά, τα σπάει. Γενικά Elviv αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά επειδή είμαι της φιλοσοφίας ότι θέλω να χρησιμοποιώ συνέχεια μία μάρκα, γι' αυτό και παίρνω πάρα πολλά brand μαζί. Αυτό όμως δεν ισχύει για τις κρέμες, έτσι, να τα ξέρουμε και αυτά. Λοιπόν, πήρα ξανά από Garnier αυτό εδώ το καθαριστικό, το οποίο το έχω βάλει στην καρδιά μου δηλαδή. Είναι ένα καθαριστικό το οποίο, παιδιά, βγάζει τους ρήπους, καθαρίζει, ενυδατώνει παράλληλα. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν και ιδίως τώρα το καλοκαίρι περιέχει και αλόι, μοσχοβολάει, το αγαπώ, το είχα ξαναπάρει πέρυσι και μου τέλειωσε και τώρα βρήκα την ευκαιρία να το ξαναπάρω. Βασικά βρήκα την ευκαιρία επειδή είχα κι άλλα και επειδή θέλω να τα τελειώνω όλα, γιατί γενικά έχω μαζέψει πάρα πολύ πράγμα στο σπίτι, αλλά δεν αντιστάθηκα, ήθελα να το πάρω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά νομίζω ότι όλη η σειρά της Garnier όσον αφορά την αλόι που σας έδειξα και με τη μάσκα, γιατί βγήκαν και καινούργιες κρέμες από αυτή τη σειρά, πιστεύω ότι θα είναι duper super. Super duper. Πάμε τώρα σε ένα ακόμα αφρόλουτρο από Palmolive. Αυτό το συγκεκριμένο είναι με μπαγκο... Ναι. Μπαγνοντοσία Sour and Bath. Το Sour and Bath είναι το αφρόλουτρο. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι με ένα λουλουδάκι το οποίο ανοίγει και στάζει λαδάκι, όχι αργανέλαιο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πάντως με πλημμύρισε και δεν αντιστάθηκα στο απίστευτο καραμέλο. Παιδιά, είναι απίστευτο το άρωμα. Τι καραμέλα σου θυμίζει, τι γάλα με καρύδα, ο καρύδα δεν θυμίζει, γάλα με αμύγδαλο, πάντως είναι τόσο πλούσιο το άρωμα που ειλικρινά δεν αντιστάθηκα, γι' αυτό και πήρα και δύο. Λοιπόν, πήρα γαλατάκια, πιες το ελαφρύ γαλατάκι, βάζω στον καφέ μου. Γενικά δεν πίνω πάρα πολύ γάλα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι καλό ή κακό, πάντως εγώ δεν πίνω. Άντε να βάλω λίγο γάλα όταν τρώω την γρανόλα μου ή τα δημητριακά μου, μέχρι εκεί, και χρησιμοποιώ πολύ στον καφέ. Αγόρασα και μαγιονέζα από Μαράτα. Πήραμε πελτέ κύκνος. Δίνει απίστευτο χρώμα ο πελτές, πάρα πολύ λίγο, αεραιωμένος με νεράκι, δίνει αυτό το χρώμα και την οστιμάδα, μπορώ να σου πω. Λοιπόν, και τώρα σαν τελευταία προϊόν όσον αφορά το Σκλαβενίτη, άφησα δύο τελευταία προϊόντα, τα οποία το ένα το είδα από την κολλητή μου και λέω θέλω να το δοκιμάσω κι εγώ, και το άλλο το είδα από μία άλλη YouTuber. Πρώτα απ' όλα θα σας δείξω αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το οποίο είναι άλυμα ξηρό καρπών, το οποίο αποτελείται από 4
τέσσερους διαφορετικούς ξηρούς καρπούς και αμύγδαλο και φουντούκι και φιστίκι αλλά και κάσιους. Ουσιαστικά είναι μία κρέμα, θα το χαρακτήριζα και ως βούτυρο, αλλά αποτελείται και από αμυγδαλοβούτυρο και φυστικοβούτυρο και κασιοθευβούτυρο. Τέλος πάντων, είναι ένα άλυμα ξηρών καρπών. Είναι πάρα πολύ θρεπτικό το συγκεκριμένο. Είναι από Όλυμπος και αυτό που μου είπανε είναι ότι η γεύση είναι καθαρή από ξηρό καρπό. Όχι κάποια άλλα συντηρητικά, δηλαδή δεν σου έρχεται πιο πολύ λαδίλα στο στόμα. Θα το δοκιμάσω βέβαια κι εγώ ως κριτής και θα σας πω. Και τέλος πήρα αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι, τώρα πρόσεξε, άκου τώρα να δεις. Είναι το σισίνι, λοιπόν, και είναι τσιαντούια κρέμα, κρέμα με σοκολάτα τσιαντούια και έχει στέβια μέσα. Αντί να τρώω μερέντα, είπα να πάρω αυτήν τη σοκολάτα με την τσιντια... Τσιαντούια! Λοιπόν, οπότε θα το δοκιμάσω. Αυτό το είδα στην κολλητή μου και λέω, όπα, λέω, είμαι στο Σκλαβενίτσι και θέλω να το δοκιμάσω. Τελικά ήταν 3 τα προϊόντα για το κλείσιμο και το Σκλαβενίτσι. Λοιπόν, πήρα να δοκιμάσω, παιδιά, αυτά εδώ πέρα τα αποσμητικά, τα οποία είναι από Bioten. Φέτος η Bioten μας έβγαλε και αποσμητικά. Οπότε αυτό έχει 100% βιταμίνη C. Δεν το μύρισα, γιατί δεν επιτρέπεται να το μυρίσεις. Οπότε το πήρα έτσι, τυφλά, έθελο τυφλά, για να τα δοκιμάσω. 2-2, τα είχε προσφορά και αυτά. Οπότε τώρα θα περάσουμε στα Lidl. Στα Lidl βασικά πήγα γιατί είχε κάποια προσφορά που είδα από το προσπέκτους στα αντιλιακά. Οπότε επειδή δεν είχα αντιλιακό για τα παιδιά και είναι η προτεραιότητά μου αυτή, γιατί τώρα στο σχολείο που παίζουν γυμναστική τους ζητάνε κιόλας να φορούν και καπελάκι και αντιλιακό. Οπότε πήγα και τους πήρα αυτά εδώ πέρα, τα αντιλιακά. Είναι από την εταιρεία Shen. Είναι ένα sun spray με 50 δείκτη προστασίας και αυτό. Αυτό είναι σε μορφή spray και αυτό είναι σε μορφή γαλάκτωμα, το οποίο το πιέζεις της και βγαίνει το προϊόν. Λοιπόν, έπρεπε όπως και δίποτε να πάρω Autan για τα κουνούπια, γιατί νομίζω ότι δεν σταμάτησαν και ποτέ αυτά τα κουνούπια. Δηλαδή, τι έχουμε πάθει ρε παιδάκι μου, κάθε χρόνο έχεις το καλοκαίρι σου, εμφανιζόταν τα κουνούπια και τέλος. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι το έχουν παραχέσει λίγο τα κουνούπια, έτσι. Δεν σταματάνε ποτέ, είναι non-stop. Και τέλος θέλω να σας δείξω δύο προϊόντα από Shein. Είναι After Sun, με αυτήν εδώ πέρα την καταπληκτική συσκευασία, που με αυτό εδώ πέρα το applicator που το πατάς και βγαίνει το προϊόν. Το ένα είναι με aloe vera σε gelati μορφή και το άλλο είναι λοσιόν. Τέλος πάντων, το ίδιο είναι και τα δύο είναι After Sun. Εγώ γενικά τα After Sun τα βάζω πριν να πάω στην παραλία στο ψυγείο, γιατί μετά, επειδή τσουρουφλίζομαι και θέλω μόνο να υπάρχει κάτι δροσερό πάνω μου, τα βάζω στο ψυγείο και είμαι κομπλέ. Αυτό ήταν, φιλενάδα, το supermarket haul. Ελπίζω να το ευχαριστήθηκες, ελπίζω να σου έδωσα καμιά ιδεούλα, γιατί και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα supermarket haul. Τα βλέπω γενικά και παίρνω και διάφορες ιδεούλες κάθε φορά που ό,τι θέλω και μου ταιριάζει, πάω και το παίρνω κι εγώ. Λοιπόν, ελπίζω να σου άρεσε, σε περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πεις τις εντυπώσεις σου και μέχρι το επόμενο βίντεο να κάνεις like και να μην ξεχνάς να με ακολουθείς στα social media. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper, φιλάκια πολλά!